Η περιοχή όλη μυρίζει μπαρούτι. Μετά από 10 χρόνια καπιταλιστικής κρίσης, μεγάλα μονοπόλια της ενέργειας, του πετρελαίου, ψάχνουν για νέα πεδία επενδύσεων. Θέλουνε να καβατζάρουν για λογαριασμό τους σημαντικά αποθέματα που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Θέλουν ταυτόχρονα να τα θωρακίσουν με την εγκατάσταση στρατιωτικών προγεφυρωμάτων και φιλικών υποτακτικών κυβερνήσεων. Και ταυτόχρονα εδώ οξύνεται η αντιπαράθεση ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και Ρωσίας-Κίνας από την άλλη, και στο ενδιάμεσο ταυτίζονται ή με τον έναν ή τον άλλο πόλο οι άλλες περιφερειακές χώρες. Από όλη αυτή την ιστορία, οι μεγάλοι χαμένοι δεν είναι άλλοι από τους λαούς. Απ' τη μια, οι άμεσα εμπλεκόμενοι θύματα με τους χιλιάδες νεκρούς, με την καταστροφή των υποδομών στη χώρα τους και με τον απαράδεκτο και απάνθρωπο ξεριζωμό τους. Απ' την άλλη, γειτονικές χώρες όπως η δική μας, με το κίνδυνο της εμπλοκής, με όποιες επιπτώσεις και με τα αλλεπάλληλα κύματα των προσφύγων. Η διαχείριση λοιπόν του προσφυγικού όλη αυτή την περίοδο υπηρέτησε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Να είναι ένα πολυεργαλείο πίεσης και μέσο διείσδυσης σε κρίσιμες γεωπολιτικής σημασίας περιοχές όπως είναι η Μέση Ανατολή και η Αφρική ή ακόμα στη δίψα του κεφαλαίου για κέρδη, το ίδιο το σύστημά τους το καπιταλιστικό, που μπροστά στην εξασφάλιση αυτών των κερδών δεν διστάζει να δολοφονεί άμαχους, νέους, παιδιά και γυναίκες. Ας εξετάσουμε εδώ τώρα όμως το εξής. Πώς αντιμετώπισαν το προσφυγικό ζήτημα οι ελληνικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση? Όλοι θυμόμαστε ότι πριν 5 χρόνια ξεκίνησαν τα καράβανα των απελπισμένων με κατάληξη το έσχος που ζήσαμε στην Ιδωμένη και αλλού. Τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε τη στρόφιγγα, όπως συνεχίζουν να λένε, της υποδοχής προσφύγων σύμφωνα με τις ανάγκες των Γερμανών βιομηχάνων που επιζητούσαν τότε συγκεκριμένο προσωπικό, κυρίως νέες ηλικίες επιστημονικό, για τις επιχειρήσεις τους. Μόλις ικανοποιήθηκε αυτή η ανάγκη των πολυεθνικών, έκλεισαν τη στρόφιγγα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εκατομμύρια πρόσφυγες στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας και χιλιάδες πλέον απελπισμένοι, βαθμιά εκμεταλλευόμενοι από τα κυκλώματα διακίνησης, να φτάνουν στην Ελλάδα. Τότε, το 2016, παρουσιάστηκε η περιβόητη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, που κατέληξε στην ουσία στο διπλό εγκλωβισμό προσφύγων και στις δύο χώρες. Στην ουσία, δεν επιτρέπουν στους πρόσφυγες που θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες να φτάσουν εκεί. Και τότε, για να ξαναθυμηθούμε όλοι μας, όλα τα άλλα κόμματα πλην του ΚΚΕ χαιρέτησαν τη συμφωνία και πανηγύριζαν, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο αριστερός, ότι το πρόβλημα λύθηκε ή τέλος πάντων σε λίγο καιρό θα λυθεί. Η σημερινή εικόνα δείχνει το αντίθετο. Τι γίνεται τώρα? Με αφορμή τη νέα στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία, που επίσης την ανέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν τη χαιρέτησε το ΝΑΤΟ, για την οποία επίσης κάτι ψηλά ψέλησαν τα αστικά κόμματα στην Ελλάδα, όπως και μετά τις δύο προηγούμενες επεμβάσεις της, έχουμε νέο κύμα προσφύγων, από τους οποίους ένα μεγάλο κομμάτι είναι από τα νησιά και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι από τον Εύρο και ένα κομμάτι τους πέφτει και θύμα ατυχημάτων στην Εγνατία Οδό, πνιγμών κτλ. Η πρόσφατη εικόνα που έχουμε ως κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας από τις επισκέψεις μας στα κέντρα των προσφύγων είναι σε ορισμένες περιπτώσεις απελπιστική. Σχεδόν παντού διαπιστώθηκαν τραγικές ελλείψεις σε φάρμακα και εμβόλια, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των γιατρών που εργάζονται στο πρώην Κερκνό ΕΟΔΗ, το λένε τώρα. Όπως εγκληματικές επιπτώσεις από την απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τον ΑΜΚΑ για τους ετούτες άσυλο, χωρίς να το αντικαταστήσει έγκαιρα με κάτι άλλο, πρακτικά να μην μπορεί να έχει κανένα φάρμακο. Για την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση,
παρόλο που έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας στις συντονιστές εκπαίδευσης, είναι ελάχιστοι οι εκπαιδευτικοί που είναι στις πρωινές ζώνες, στα τμήματα, όπως και στα απογευματινά, και προσλαμβάνονται σιγά σιγά και με το σταγονόμετρο. Επιπλέον το πρόβλημα της μεταφοράς των προσφυγόπουλων μαθητών στα σχολεία έχει προσωρινά λυθεί, το ανέλαβε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, γιατί δεν μπορούσαν να το λύσουν και εδώ και αλλού οι περιφέρειες. Η υποστελέχωση των δομών συνολικότερα σε όλες τις ειδικότητες της άλλες είναι ο κανόνας. Κανόνας για πολλές περιπτώσεις είναι η απληρωσιά και η ομοιρία εργαζομένων, επιστημόνων, με σημαντική εμπειρία και εργασία εκεί μέσα. Και είναι άμεση η ανάγκη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ιδιαίτερα γιατρών, διερμηνέων, υγειονομικό προσωπικό και άλλο. Η λογική, το ΜΚΟ που ξεκοκαλίζουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι να δείχνουν τυπικά ότι παράγουν δίθεν ανθρωπισμό, ενώ απασχολούν εργαζόμενους με πλήρη εντατικοποίηση που έρχονται αντιμέτωποι με χίλια μύρια προβλήματα και σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν και δεν περνάει το χέρι τους να τα λύσουν. Επίσης ασφικτική είναι η κατάσταση που δημιουργείται και εδώ στα διαβατά. Κατάσταση που κυρίως όμως προέκυψε από το γεγονός ότι αυτή την περίοδο με το τελευταίο κύμα στηβάζονται εκεί απ' έξω και από μέσα από τη δομή εκατοντάδες μη καταγεγραμμένοι πρόσφυγες, οι οποίοι ελπίζουν ότι θα καταγραφούν. Όσο περνάει ο καιρός και δεν καταγράφονται, άρα δεν έχουν μια γωνιά να κοιμηθούν, ούτε ένα πιάτο από το συχνά άθλιο συσίτιο, θα απελπίζονται και απελπίζονται, θα νιώθουν ότι μένουν ξεκρέμαστοι, θα ψάχνονται κάποιοι να πάνε και αλλού, όπως γίνεται. Συνήθως όμως εδώ τα κυκλώματα δουλεύουν καλά, εκμεταλλεύονται την ανάγκη φυγής τους και φέρνουν άλλα κύματα απελπισμένων. Αυτό είναι και το έδαφος, αν θέλετε, για τα όποια κρούσματα φαινόμενα παραβατικότητας παρουσιάζονται, που εύλογα δημιουργούν ανησυχία και όχι ότι έχουν άλλο χρώμα, θρησκεία ή συνήθεια στη ζωή τους. Ποια είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα? Η άμεση λύση είναι μία και είναι η εξής. Άμεση μεταφορά όλων όσων είναι μη καταγεγραμμένοι σε άλλη ανοιχτή δομή ή σε ξενοδοχεία ή σε διαμερίσματα, προφανώς σε άλλη περιοχή, εκεί να γίνει άμεσα η καταγραφή και η ταυτοποίησή τους. Ταυτόχρονα να βελτιωθούν οι συνθήκες διαμονής των υπολείπων, να μην ξεπερνά μέσα στη δομή ποτέ τον αριθμό των προσφύγων που πραγματικά μπορεί να φιλοξενήσει και να ικανοποιήσει. Επίσης, να βελτιωθούν μια σειρά προβλήματα υποδομής που υπάρχουν στην περιοχή και που σωστά εντοπίζουν εδώ οι κάτοικοι, όπως είναι ο φωτισμός των δρόμων της περιοχής, η συχνότητα των δρομολογίων του ΟΑΣ και άλλα, αλλά ταυτόχρονα να αναδειχθούν και άλλα προβλήματα της περιοχής για τα οποία πολλοί τα ξεχνάνε, όπως είναι η διεκδίκηση των προβλημάτων που υπάρχουν στο 5ο νηπιαγωγείο που στεγάζεται σε ακατάλληλο κτίριο, όπως είναι το δημοτικό σχολείο που είναι σε ένα κτίριο που συστεγάζονται δύο δημοτικά με αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν μαθήματα σε ημιυπόγεια που στις βροχές, τις πρώτες βροχές πλημμυρίζουν. Όπως ουσιαστικό θέμα διεκδίκησης είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή που δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του λαού για αθλητισμό, ενώ είναι κορυφαίο το ζήτημα της υποβάθμισης του κέντρου υγείας με τη διαχρονικά υποχρηματοδότησή του, υποστελέχωσή του, μια στο ελάχιστο προσωπικό ιατρικό που υπάρχει, δεν επαρκεί, ενώ είμαστε σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Υπαίθρου με ένα στενοφόρο. Τις ευθύνες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα το παίζει δίθεν προστάτης των προσφύγων, για το πώς αντιμετώπισε το θέμα αυτό. Είναι η κυβέρνηση, να μην ξεχνάμε, που έφερε τον ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, δίθεν για να αποτρέψει τη μεταφορά προσφύγων. Είναι η κυβέρνηση που έχει εγκληματικές ευθύνες για την κατάσταση της Μόριας, με την ανυπαρξία υποδομών, τις ελάχιστες προσλήψεις και που κυρίως συνένεσε, προώθησε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και όλες τις άλλες αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό μεταναστευτικό.
Τι μας φέρνει τώρα η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πατώντας το δρόμο που χάραξε ο ΣΥΡΙΖΑ? Από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία και μετά από το πρώτο κύμα των προσφύγων που είχαμε θυμάστε το Σεπτέμβριο, πυροδότησε με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ένα κλίμα ξενοφοβίας και ρατσισμού. Είναι επίσημες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι θα έχουμε κίνδυνο για την εσωτερική ασφάλεια, ότι δεν θα ανεχθούμε άλλους λαθρομετανάστες, ότι θα σφραγίσουμε τα σύνορα. Είναι γνωστά τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών, των κλειστών σύνορων, με τις εκατόμβες των νεκρών που έχουμε στη Μεσόγειο, ενώ και στην Ελλάδα αυτή την περίοδο είχαμε ύποπτο περιστατικό με τη διεμβόληση μιας βάρκας από το λιμενικό και με νεκρό τότε ένα μικρό αγόρι. Για μας είναι καθαρό και η πείρα το έχει αποδείξει ότι η ένταση των περιπολιών με τη συμμετοχή μάλιστα του στρατού, του πολεμικού ναυτικού, της Frontex και άλλων κατασταλτικών δυνάμεων δεν θα σταματήσει τα κύματα των ξεριζωμένων, απλά θα κάνει πιο ακριβές τις ταρίφες των διακινητών και θα αυξήσει και τους θανάτους σε θαλάσσια και χερσαία σύνορα. Άλλωστε, είναι νοπή η εμπειρία της Ιταλίας, που προχώρησε σε αυτή τη δίθεν σκληρή στάση, χωρίς όμως και εκεί να σταματάνε τα καραβάνια των προσφύγων. Δεν πρέπει, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, να συνηθίσουμε ή ακόμα χειρότερα να διαφορήσουμε για νεκρούς αθώους ανθρώπους στα σύνορα και για πνιγμένα παιδιά. Επίσης, η κυβέρνηση προχώρησε στην απαράδεκτη απόφαση της κατάργησης του ΆΜΚΑ, αφήνοντας, όπως είπαμε πριν, χιλιάδες πρόσφυγες χωρίς δικαίωμα στα φάρμακα. Εδώ επίσης πρέπει να είναι καθαρή η θέση μας. Το αν κάποιος θα νοσηλευτεί, αν χρήζει θεραπείας, αν θα εμβολιαστεί, δεν έχει να κάνει ούτε με το χρώμα του, ούτε με τη θρησκεία του. Όλοι πρέπει να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Είναι θέμα υγείας και για τους πρόσφυγες, αλλά αν συζητήσετε και με υγειονομικούς που ξέρουν και καλύτερα, είναι και ευρύτερο θέμα για τη δημόσια υγεία μας. Πρόσφατα, τι έκανε η κυβέρνηση, ψήφισε ένα παράδεκτο αντιδραστικό νομοσχέδιο για το άσυλο των προσφύγων μεταναστών, που με όλες τις ρυθμίσεις, στην ουσία κάνει το εξής. Με διάφορες αλλαγές και αλχημίες, πώς θα εξετάζουν τις αιτήσεις ασύλου και άλλα, επιδιώκουν να έχουν μαζικές απορρίψεις των αιτήσεων ασύλου. Συνέχεια αυτού του νομοσχεδίου είναι οι δηλώσεις οι προχθεσινές για κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα καταρχήν στα 5 νησιά του Αιγαίου και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα στην ουσία, δηλαδή hot spot φυλακές, σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αυτό σημαίνει κλειστό κέντρο, όπου θα στηβάζονται φυλακισμένοι χωρίς να έχουν κάνει κανένα έγκλημα, χιλιάδες δυστυχισμένοι που θα θέλουν να κάνουν αίτηση για άσυλο και μέσα σε αυτούς ακόμα και παιδιά και ευάλωτες ομάδες όλοι μαζί. Και στόχος η επαναπρόθεσή τους. Πρόκειται για μέτρα αντιδραστικά, απάνθρωπα, όπως είναι αναλογικά, αν το σκεφτούμε, και τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό, για τους μισθούς και τις συντάξεις, για την υγεία και την παιδεία, για όλες τις πτυχές της ζωής του λαού μας, που χρειάζεται να απαντηθούν από όλους μας αγωνιστικά. Σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες των μέτρων για τη στήριξη τοπικών κοινωνιών που φιλοξενούν πρόσφυγες και μετανάστες, εδώ κι αν είναι μέτρα εμπεγμού και κοροϊδίας. Όλα αυτά τα μέτρα τα προχωρούν και ταυτόχρονα μιλάνε για πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ή να κάνουμε και μια επαναδιαπραγμάτευσή της. Θυμίζουμε εδώ ότι η συμφωνία αυτή τότε ήταν αποτέλεσμα ενός σκληρού παζαριού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερόνυχτα συζητούσαν. Και άρα και οποιαδήποτε επαναδιαπραγμάτευση θα είναι το ίδιο και χειρότερα. Πρέπει εμείς δηλαδή τώρα να πιστέψουμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι μέσα από ένα τέτοιο σκληρό παζάρι που κυρίως η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιδιώξει και θα βάλει τη σφραγίδα της σε αυτή τη συμφωνία με την ηγεσία της Τουρκίας,
ότι η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός θα βρουν λύσεις. Θα αποτελέσει ακόμα μια απαράδεκτη συμφωνία ενάντια στους λαούς και υπέρ των μεγάλων υπεραλιστικών συμφερόντων στην περιοχή. Η αφαίρεση εργατικών κοινωνικών δικαιωμάτων πάει χέρι-χέρι με την καταστολή και άρα μας αφορά όλους. Αφορά το εργατικό κίνημα, το αγροτικό κίνημα, την νεολαία και τις γυναίκες. Μπορεί κάποιος εδώ μέσα ή κάποιος από τους φίλους που συζητάμε να μας πει: καλά είναι όλα αυτά που λέτε. Ποια είναι όμως η λύση? Ποια είναι η διέξοδος? Και τέλος πάντων, τι προτείνετε εσείς οι κομμουνιστές? Το ΚΚΕ, για να γυρίσω από εκεί που ξεκίνησα, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, δεν τοποθετείται ποτέ ούτε ευκαιριακά ούτε τυχοδιοκτικά. Έγκαιρα είχαμε επισημάνει ότι το προσφυγικό δεν μπορεί να λυθεί από τις υπεριαλιστικές δυνάμεις και από τις αστικές κυβερνήσεις που τις στηρίζουν, όπως είναι και οι ελληνικοί. Αυτοί που μάτωσαν τους λαούς της περιοχής, όσο ανθρωπισμό κι αν πουλήσουν, έχουν βαμμένα με αίμα τα χέρια τους και δεν ξεπλένονται με τίποτα. Εδώ, όπως και σε όλα τα άλλα ζητήματα, καθοριστικός είναι ο ρόλος των λαών της περιοχής. Και στη χώρα μας, καθοριστικό είναι το τι θα κάνει ο απλός εργάτης, ο αγρότης, ο αυταπασχολούμενος, οι νέοι και οι γυναίκες. Καθοριστικό είναι πώς θα οργανωθεί η συμμετοχή και των ίδιων των προσφύγων και των μεταναστών στους αγώνες. Εδώ που είμαστε στα Διαβατά, στη Νέα Μαρτυσία, είμαστε σε μια πόλη, σε έναν οικισμό που ξεκίνησε να λειτουργεί με πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και που οι πρόγονοι των κατοίκων εδώ ξέρουν καλά, και οι επόμενοι έτσι, τι θα πει πόλεμος, ξεριζωμός, προσφυγιά. Πρώτο ζήτημα λοιπόν για το λαϊκό κίνημα, για τους κομμουνιστές, για τους προοδευτικούς ανθρώπους, για όποιον θέλει να λέγεται άνθρωπος, είναι η στήριξη των κατατρεγμένων και των βομβαρδισμένων. Και τέτοια διάθεση και τέτοιες πράξεις αλληλεγγύης, πραγματικής αλληλεγγύης, λαϊκής, έχει επιδείξει ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια. Πριν λίγες μέρες, εδώ στην περιοχή σας, μια αντιπροσωπεία συνδικάτων συλλόγων γυναικών έδωσαν φάρμακα στους γιατρούς του κέντρου φιλοξενίας, απαντώντας άμεσα στην αντιλαϊκή πράξη της κυβέρνησης να τους αφαιρέσει το ΑΜΚΑ. Άλλες δράσεις ξετυλίγονται και σε άλλες περιοχές, όπως οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει το εργατικό κέντρο Νάουσας και άλλοι φορείς στην περιοχή μας. Δεύτερο ζήτημα είναι να απομονωθούν οι ύποπτες ομάδες, οργανώσεις, τις λες δεν τις λες, που βρήκαν αφορμή στην όξυση του ζητήματος να χύσουν το δηλητήριο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Αυτοί κι αν προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο σύστημα. Αυτοί οι ίδιοι άχνα δεν βγάζουν για τον παράζ των αντιλαϊκών μέτρων της κάθε κυβέρνησης, για το σύγχρονο εργασιακό δουλεμπόριο των 400 ευρώ για τους νέους και τις νέες, για το ότι ξενιτεύονται τα δικά μας παιδιά λόγω της πολιτικής των κομμάτων που συνήθως στο παρελθόν είχαν στηρίξει και που τώρα όλοι αυτοί στοχοποιούν τους δίθεν λαθρέους, όπως λένε, ως τη μήτρα για όλα τα κακά. Για να σκεφτούμε λίγο, μήπως εδώ στα Διαβατά διαχρονικά δεν είναι υποβαθμισμένη η περιοχή? Μήπως εδώ πάντα δεν ήσαν τα προβλήματα οξυμένα της κοινωνίας, του φωτισμού, των υπόλοιπων υποδομών, όλων αυτών που αναφέραμε και λίγο πριν? Αυτοί οι παλικαράδες, δήθεν παλικαράδες, φασίστες, τώρα ξύπνησαν? Όλοι αυτοί όμως δεν έχουν σχέση με την πλειοψηφία των κατοίκων, που μπορεί εμείς να μην συμφωνήσουμε σε όλα μαζί τους, αλλά αντιλαμβανόμαστε τις εύλογες ανησυχίες τους. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι αυτές οι ανησυχίες πρέπει να στραφούν ενάντια στους πραγματικούς ενόχους, στις αιτίες που δημιούργησαν το πρόβλημα, αλλά και ενάντια στον τρόπο που το διαχειρίζονται σήμερα οι κυβερνήσεις και οι διάφοροι τοπικοί παράγοντες. Οι πρώτοι, αυτοί οι ιστημένοι μπαρμπεκίστες, πρέπει να απομονωθούν, να μην πιάνουν τόπο οι βρωμιές τους. Άλλωστε, να θυμηθούμε ότι και στους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, παρόλο που ήταν και ομόθρησκοι και ομοεθνείς, κάποιοι τους έλεγαν τουρκόσπορους. Δεν τους ήθελαν στα χωριά και στις γειτονιές τους.
Όμως δεν επικράτησε αυτή η τάση τελικά μες στην ελληνική κοινωνία. Επικράτησε η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια των φτωχών λαϊκών στρωμάτων μεταξύ τους, η κοινή πάλι τότε για δουλειά με δικαιώματα, για ελευθερίες κτλ. Το τρίτο ζήτημα είναι το εξής. Όσο και να εκφραστεί η ευαισθησία των λαϊκών ανθρώπων, και πρέπει να εκφραστεί, δεν θα είναι ολοκληρωμένη αν δεν συνδυάζεται με την πάλη ενάντια στην πολιτική του εκλογισμού στην Ελλάδα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζουν τα ελληνικά αστικά κόμματα. Ενάντια στα υπεραλιστικά σχέδια στην περιοχή, στη μετατροπή της χώρας σε ξέφραγο αμπέλι των ΗΠΑ ΝΑΤΟ, αν δεν στραφεί ενάντια στις ελληνικές κυβερνήσεις που μας ματώνουν εδώ και 10 χρόνια και τώρα μας πετάνε το παραμύθι της δίκαιης ανάπτυξης.